έγραψε ο Απόστολος Παύλος και μας άφησε, θα δούμε το πρώτο ουσιαστικό. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ονομάζεται δούλος του Χριστού Ιησού. Το πρωί της Κυριακής 30 Ιουνίου στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Παύλου της Καβάλας τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία εν ώψη της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας λέει, όποιος βαφτίστηκε βυθίθηκε στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Αλλά για ποιο λόγο? Για να αναστηθεί σε μια καινούργια ζωή. Πέτρου και Παύλου, τον γνωρίζετε γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι και ο προστάτης της Καβάλας, αυτής της πόλης. Νομίζω γνωρίζετε και ο πατέρας είπε αρκετά κιόλας για τον Απόστολο Παύλο. Είστε εδώ στο Ιερό Ναό του Απόστολου Παύλου από 1893 νομίζω. Υπηρετούν εδώ οι λαζαριστές, οι πατέρες λαζαριστές. Ξεκίνησε η Καθολική Εκκλησία εδώ με τους έμπορους από τη Γαλλία, από τη Ολλανδία, Ιταλία που ήταν εδώ, αλλά δεν είχαν, ήταν Καθολικοί, δεν είχαν Καθολικό ιερέα και ζητήσανε να έχουν και μόνιμα ένα Καθολικό ιερέα εδώ στη Καβάλα. Οι λαζαριστές που ήταν κιόλας στη Θεσσαλονίκη έστειλαν, δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση και ήρθαν εδώ. Χτίστηκαν αυτό το σπίτι και αυτό το παρεκκλήσι και από τότε υπηρετούμε σε αυτή την περιοχή. Περισσότεροι είναι οι ξένοι. Μέχρι τώρα, ελάχιστοι Έλληνες Καθολικοί σε αυτή την περιοχή υπάρχουν. Αλλά, εντάξει, συνεχίζουμε αυτό το έργο που ξεκίνησε εδώ και 130 χρόνια. Ο Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, λοιπόν, σταλμένος από τον Θεό και για ποιο λόγο, για να κήρυξη το Ευαγγέλιο του Θεού. Λέει, γράφει προς τους Ρωμαίους, ξεχωρισμένος. Στη λειτουργία παρευρέθηκαν και προσκυνητές από την Καθολική Εκκλησία Θεσσαλονίκης και από την ευρύτερη περιοχή. Κάτι που από αυτή τη στιγμή που συνάντησε τον Ιησού με αυτό το θαυμασμό τρόπο. Μερικοί από εδώ, μερικοί από τη Θεσσαλονίκη, είδα και κάποιος από τη, και τη Λάρισα, κάποιος γνωστός, που μαζεύτηκαν αρκετοί. Για τους Καβαλιώτες, η Ιερά Μονή Λαζαριστών Καβάλας ταυτίζεται με την Καθολική Εκκλησία. Οι ιερείς της Αποστολής έφτασαν στην Καβάλα από την Θεσσαλονίκη το 1887 και ίδρυσαν την Ιερά Μονή και το Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου για να προσφέρουν τις πνευματικές τους υπηρεσίες στους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους Αυστριακούς κτλ. Καθολικούς οι οποίοι ζούσαν στην εκείνη περιοχή.